Παλιά ιστορία, η οποία συνεχίζεται. Μια ιστορία που δεν μας αγγίζει, τους βουλευτές που εκλέγονται με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Δεν έχουμε καμία τέτοια ιστορία, δεν έχουμε κανένα διορισμό. Οι κομμουνιστές βουλευτές έχουν ξεκαθαρίσει αυτή την υπόθεση. Δεν έχουν μετακλητούς συνεργάτες. Βεβαίως, και που δεν διορίζονται με συμφωνία του κόμματος κανείς στο δημόσιο από όλους αυτούς. Κανένας. Και όποιος παραβιάσει αυτό. Και οι συνεργάτες των βουλευτών, νομίζω, είναι μετακλητές. Δεν διορίζονται στο δημόσιο όσοι είχαν το δικαίωμα να διορίζονται στο δημόσιο. Μάλιστα. Και οι κομμουνιστές βουλευτές δεν παίρνουν. Δεν νομίζω τον τώρα. Δεν παίρνουν, όχι, από παλιότερα. Από παλιότερα. Όσοι είχαν το δικαίωμα να διορίζονται. Δεν διορίστηκε κανείς. Οι κομμουνιστές βουλευτές. Τα χρήματα παίρνουν από τη Βουλή, τα καταθέτουν στο κόμμα, 800 ευρώ το μήνα παίρνουν. Αυτή είναι η κατάσταση και δεν μας αγγίζουν όλα αυτά. Αυτά όμως συνεχίζονται και θα συνεχίζονται. Mm. Και εν πάση περιπτώσει φιλοδοξούν κάποιοι να έρθουν στην κυβέρνηση. Εντάξει, τώρα το ζήτημα δεν είναι ποιος θα έρθει στην κυβέρνηση. Θα έχουμε στις 8 Ιουλίου μια κυβέρνηση η οποία θα είναι αντιλαϊκή, αντεργατική, τα μνημόνια θα είναι εδώ, εφαρμοστικοί νόμοι θα είναι εδώ. Όπως και να είναι. Η εποπτεία θα είναι εδώ, τα ματωμένα πλεονάσματα θα είναι εδώ. Λοιπόν, ο λαός μπορεί να ελπίζει όταν δώσει δύναμη στο ΚΚΕ από τη θέση της αντιπολίτευσης, της πραγματικής λαϊκής αντιπολίτευσης, να δώσει τη μάχη για τα συμφέροντα του λαού και των εργαζομένων. Χωρίς αγώνες, κύριε Τζούνο, κύριε Κούτρα, δεν δίνονται λύσεις στην κοινωνία. Κύριε Γρήγορη Κουμπούρη, απέναντι σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, δυναμικά, απέναντι σε οποιαδήποτε κυβέρνηση. Μα δεν είναι το θέμα ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα είναι κυβέρνηση κτλ. Θα έχουμε μια αντιλαϊκή κυβέρνηση, αυτό είναι σίγουρο. Και με αυτοδυναμία και με συνεργασίες. Που ένα τέτοιο ρόλο θέλει να παίξει το κοινάλ Πασόκ σε όλη αυτή την υπόθεση. Όχι. Βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει στρώσει το χαλί. Δεν έχουμε εσείς το λέτε. Εμείς θέλετε να σκυροποιηθείτε για να παίξετε ένα τέτοιο ρόλο.